Καλημέρα σας. Έχω ξεκινήσει μια πρωινή βόλτα στον εξοχή και σήμερα ήθελα να σας δείξω με την ευκαιρία που αυτό που εντόπισα πως φτιάχνουμε το σπαθόλαδο. Όμως δεν φτάνει μόνο να ξέρουμε πως φτιάχνουμε το σπαθόλαδο. Πρέπει να ξέρουμε να βρούμε και το υλικό, την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη λοιπόν είναι το σπαθόχορτο. Εδώ ακριβώς μπροστά στην κάμερα τώρα φαίνονται πάρα πολλά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πολύ απλό. Είναι σαν θάμνη. Όχι αυτό εδώ. Όχι. Όμως αυτό εδώ. Αυτό εδώ ακριβώς. Ή αυτό. Ή αυτό. Ακριβώς εκεί στο δάχτυλο. Πάμε να τα δούμε από κοντά και μία θέλω να τα δείτε από μακριά. Δηλαδή είναι και αυτό εκεί. Ακριβώς αυτό εκεί. Ακριβώς. Ακριβώς και τα δίπλα. Ακριβώς και τα δίπλα. Θέλω να τα δείτε μία έτσι από μακριά πως φαίνονται. Αυτά εκεί. Τα δύο. Όχι αυτά. Αυτό και αυτό. Πάμε από κοντά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πως ξεχωρίζει από το άλλο κίτρινο. Δεν είναι το έντονο το κίτρινο. Κοιτάξτε. Αυτό εδώ είναι το σπαθόχορτο. Αυτό το ανθάκι λοιπόν και αυτά τα κοκκινάκια κάνουν τη δουλειά. Αυτά πρέπει να συλλέξουμε εμείς. Τις τριχίτσες τις βλέπετε. Αυτά εμείς πρέπει να συλλέξουμε. Και όχι μόνο αυτά, είπαμε και αυτά τα κοκκινάκια, έτσι. Και αυτά τα κοκκινάκια. Και είναι ένα θαμνάκι στην ουσία. Το βλέπουμε, ένα θαμνάκι. Μια μπαλίτσα. Μέσα στον αγρό. Πάμε να συλλέξουμε. Πώς μπορεί να γίνει η συλλογή. Η συλλογή μπορεί να γίνει πιάνοντας μια τουφίτσα και με ένα κλαδευτήρι ή ένα μαχαίρι ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων διαθέτουμε. Μπορούμε να το κόψουμε. Τα ανθάκια. Όσο δυνατόν τα ανθάκια. Όσο το δυνατόν το ανθάκι και το κόκκινο, αυτό που σας έδειξα. Να, μια τουφίτσα, έτσι, και κόψιμο. Έτσι δεν καταστρέψουμε ούτε το φυτό ώστε να βγάλει και του χρόνου, έτσι. Γιατί μερικοί το ξεριζώνουν. Πώς θα βρεις του χρόνου αν το ξεριζώσεις. Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό. Λοιπόν. Έτσι είναι. Δεν το ξεριζώνουμε το φυτό για να μπορούμε να συλλέξουμε και του χρόνου. Και πάντα παίρνουμε μόνο όσο χρειαζόμαστε. Γιατί αυτό. Γιατί τι να το κάνεις αφού μπορείς να βρεις και του χρόνου. Τι να, είναι μας το προσφέρει απλόχερα η φύση. Γιατί να το κόψουμε, να το ξεριζώσουμε μάλιστα. Ούτως ώστε να μην το βρούμε και του χρόνου. Θα πάρουμε ένα βάζο, δύο βάζα, γυάλινα, μελιού. Θα τα παραχώσουμε μέσα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, ασφυκτικά να είναι μέσα στο βάζο και αφού παραχώσουμε μετά προσθέτουμε καθαρό παρθένο ελαιόλαδο, όχι ταγιασμένο, αυτό που τρώμε εμείς, για να το ταπώσουμε με το καπάκι του μέχρι πάνω, έτσι εννοείται, έτσι. Το λάδι και το σπαθόχορτο μέσα στο βάζο ασφυκτικά και θα το αφήσουμε σε μέρος που τον βλέπει ο μεσημεριανός ήλιος, αν όχι όλη την ημέρα, τουλάχιστον ο μεσημεριανός ήλιος, δηλαδή 3-4-5 ώρες τουλάχιστον την ημέρα ήλιο. Αν το βάλουμε σε μια ταράτσα που το βλέπει όλη ημέρα ήλιος θα γίνει πολύ καλύτερο. Πάμε να το δούμε. Κάπως έτσι θα είναι το βάζο αφού το γεμίσουμε με ανθάκια.
Όσο πιο πολύ πατημένο, τόσο πιο καλά. Και αφού το κάνουμε αυτό, θα προσθέσουμε το λάδι μας, όσο πάρει, μέχρι πάνω. Θα κουμπώσουμε το πόμα μας και θα το δούμε έτοιμο πια. Αφού λοιπόν έχουμε γεμίσει το βαζάκι μας, ήρθε η ώρα να βάλουμε το λαδάκι μας. Πάμε να δούμε πώς και πόσο. Ρίχνουμε το λαδάκι μας. Καθαρό λάδι, το βλέπουμε. Ελαιόλαδο από αυτό που τρώμε. Πολύ καθαρό. Ό,τι βάζουμε, τόσο καλή ποιότητα θα βγει, αν βάλουμε καλή ποιότητα λάδι. Βλέπουμε ότι γεμίζει. Το βάζω. Γεμίζει. Όπα. Εκεί. Και μετά τι κάνουμε. Κλείνουμε το με το δόλυβο. Είναι γεμάτο, γεμάτο. Όλα τα ανθάκια είναι βουτυγμένα μέσα στο λάδι. Πράσινο λάδι, έχει σημασία αυτό που σας λέω να δείτε. Πράσινο λάδι. Κοιτάξτε πως είναι το λάδι όταν μπαίνει. Έτσι. Κλείνουμε το καπάκι μας. Το αφήνουμε ακριβώς εδώ. Θα το δει ο ήλιος για 2 μήνες και θα το φτιάξει όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να το δούμε. Έχουν περάσει 2 μήνες. Ήρθε η ώρα να σας δείξω το εκπληκτικό αποτέλεσμα που κάνει η φύση. Πάμε να το δούμε. Κοιτάξτε. Από ένα ολόκληρο βάζο, λόγω του όγκου του σπαθόχορτου που είχε μέσα, όταν σουρώθηκε, ο χώρος του λαδιού που έβγαλε, το καθαρό λάδι που έβγαλε, είναι αυτό. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε χρώμα. Κοιτάξτε χρώμα. Είναι απίστευτο. Από καθαρό λάδι. Αυτό.